ότι θα έχουμε την σημαντική αύξηση των τελών του ISPS που έχει να κάνει με την τελών ασφάλειας λιμένου, που έχει να κάνει με τη ζώνη Σέγγεν. Αυτό είναι ένα τέλος ανταποδοτικό, το τονίζω και το διευκρινίζω, που θα μας δώσει εκείνη την δυνατότητα μόνοι μας και ανεξάρτητοι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν στη ζώνη Σέγγεν. Και βεβαίως ξέρω ότι θα ερωτηθώ και βεβαίως είμαι έτοιμος να απαντήσω ή αν θέλετε κάποια άλλη χρονική στιγμή να σας πω τι επίκειται να γίνει στη ζώνη Σέγγεν, διότι είχαμε τριπλή εξέλιξη αρχής γενομένης με τον αρχικό σχεδιασμό, με την παρέμβαση του Δημάρχου. Είχαμε μια πολύ ευνοϊκή εξέλιξη που έχει να κάνει με τον χώρο της ΔΕΗ, ο οποίος μέχρι τώρα δεν υπήρχε, ας το πούμε έτσι, η πρόθεση να μας δοθεί. Τώρα συζητείται με πάρα πολύ θετικό κλίμα και ευθέως να μας παραχωρηθεί ο χώρος μόλις τους βρούμε και τους υποδείξουμε και εμείς ένα χτίριο, γιατί και αυτοί ψάχνονται στο να πάνε κάπου αλλού και συζητάμε τις διάφορες μορφές συνεργασίας. Η ζώνη Σέγγεν, πρέπει να σας πω, το ξέρουμε όλοι μας, δεν μας τιμά ως εικόνα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, είναι ο χώρος ο οποίος αποκαταστάθηκε εν μια νυχτή μετά το σεισμό του 2017. Με διάφορες παρεμβάσεις έχει κάπως βελτιωθεί. Ήρθε η ώρα να γίνει μια ριζική ανανέωση. Ο σχεδιασμός ξεκίνησε καταρχήν στον υπάρχοντα χώρο, μετά μας είπαν ότι μας δίνουν τα πίσω γραφεία της ΔΕΗ, αλλάζουμε το σχεδιασμό και τελικά καταλήξαν να μας λένε σήμερα ότι μας δίνουν και το κλασικό κτίριο, οπότε όλη η περιοχή. Αυτό όμως μας δημιουργεί ένα πρόβλημα διπλό, Μανώλη. Το πρώτο είναι ότι πρέπει φέτος να λειτουργήσουμε, όχι όμως όπως είναι. Οπωσδήποτε οι θέσεις εργασίας που έχουν να κάνουν με τις αφιξοαναχωρήσεις στον διαβατηριακό έλεγχο είναι λίγες, πρέπει να αυξηθούν. Άρα υπάρχει ένας σχεδιασμός για τώρα, για φέτος, θα δαπανηθούν κάποια λεφτά που το λέω εκ των προτέρων. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πέρυσι είχαμε το 22 είχαμε 528.000 κόσμο, το 23 είχαμε 621.000 κόσμο. Αν γίνει αυτό με τη βίζα, που θα σας πω δύο κουβεντούλες και για τη βίζα, τι βλέπω εγώ που δεν τη βλέπω. Ναι, δεν τη βλέπω. Και θα σας πω και το γιατί δεν τη βλέπω. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού θα έχουμε περισσότερο κόσμο. Είναι δεδομένο. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το τι θα κάνει είναι δικό του θέμα. Το γνωρίζουν. Είναι απολύτως ενήμεροι ότι πρέπει να φέρουν κόσμο για να καλύψουν αυτή την αυξημένη ανάγκη. Προσωρινά φέτος θα μπει ένα στέγαστρο, από ό,τι έτσι το συζητάμε με την υπηρεσία, της τάξεως του μεγέθους των 500 τετραγωνικών, γιατί σχεδιάζεται το στέγαστρο στην περίπτωση, όχι στην περίπτωση, με την αποχώρηση, με το που παίρνουμε εμείς στη ΔΕΗ, να γίνει δύο στρέμματα. Κύριε Δήμαρχε, δύο στρέμματα το έχουμε δει, δύο στρέμματα στέγαστρο και λιφός, κάτω από το οποίο θα μπουν όλα τα γραφεία. Ο σχεδιασμός μας είναι να μην χάσουμε τα γραφεία, δηλαδή αυτά που θα φτιάξουμε φέτος ως γραφεία να παραμείνουν τα ίδια, να είναι σχεδιαστικά, να μας κάνουν και για του χρόνου και για τα επόμενα χρόνια. Θα μετακινηθούν κάποια στέγαστρα που υπάρχουν, μάλιστα το ένα των προστινών ενδεχομένως από του χρόνου να φύγει να πάει στο κεντρικό λιμάνι. Σας τα λέω αυτά, γιατί ο προϋπολογισμός όπως ξεκίνησε που ψηφίσαμε φέτος, η εκτίμηση είναι ότι ο κωδικός τουλάχιστον που αφορά τα έσοδα θα φουσκώσει, που λέμε θα γεμίσει, από ό,τι μου λένε, έτσι το λένε οι οικονομολόγοι, θα γεμίσει πολύ γρήγορα, που θα μας δώσει τη δυνατότητα του να μπορέσουμε να βγούμε σε διαγωνισμούς για τα έργα που πρέπει να γίνουν από το καλοκαίρι του 2024. Απαντήσατε για όλα, δηλαδή τα τοποθετήθηκατε για όλα, εντάξει. Τι άλλο να πω για τους. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Για τη βίζα που δεν είπα δύο κουβέντες, θα σας πω ότι γιατί τη βλέπω δύσκολη.
Δεν είναι εύκολο, κύριε Δήμαρχε, που με κοιτάτε κιόλας έτσι. Δεν είναι εύκολο, κύριε Δήμαρχε. Έγινε μια συμφωνία σε επίπεδο κορυφής. Όμως η αίσθησή μου και η εκτίμησή μου είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος θα έρθει στη χώρα μας, Μανώλη, θα μπει και θα είναι μόνο για την ΚΟ. Για να το πετύχεις αυτό υπάρχει ένας τρόπος, και θα το πω ευθέως, παράνομος. Να του πεις τι. Αυτό που κάνουν σε κάποια καραβά και λένε να σου δώσω μια καρτολίνα, μπες, παίρνεις το βάουτσε, του δίνει μια καρτολίνα, μπαίνει, πάει στα τρία νησιά, έρχεται ξανά με την καρτολίνα, στη δίνει πίσω, τον ξαναβάζεις μέσα και το φέρνεις. Στο διαβατηριακό τι θα κάνεις. Πώς θα διασφαλίσεις ότι αυτός που θα μπει με ένα διαβατήριο που θα του έχεις βάλει εσύ μια σφραγιδούλα δεν μπορεί να πακόψει ένα εισιτήριο και να φύγει. Να πάει στην Αγγλία, να πάει στη Μύκο, να κάνει διακοπές και να σου έρθει μετά από πέντε μέρες, την έκτη μέρα ξαναμπαίνει στην ΚΟ και φεύγει. Αυτό όμως δεν είναι αυτό που συμφωνήθηκε. Αυτό που συμφωνήθηκε είναι ότι τα συγκεκριμένα 5-7 νησιά, νομίζω. 10 νησιά, μόνο εκεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και ενώ είχαν ανακοινώσει 1η Μαρτίου, είδατε ότι πάει 1η Φεβρουαρίου, πάει για 1η Μαρτίου και το 1η Μαρτίου εγώ το βλέπω και παραπίσω. Το βλέπω και παραπίσω. Διότι ένας τρόπος θα μπορούσε να υπάρξει να του πεις του αλλοδαπού της τρίτης χώρας, σου κρατώ το διαβατήριο και σου δίνω αυτή την κάρτα και μια εβδομάδα να κυκλοφορείς στην ΚΟ ελεύθερος. Δύο πρώτες τριμηνιές για το 2023, όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, είναι εκτός τουριστικής περίοδου, οπότε τα έσοδα σίγουρα είναι μειωμένα σημαντικά. Το αναμφίβολο κομμάτι είναι όσον αφορά τα σκέλη των εξόδων, όπου δυστυχώς βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια και των τριών τριμήνων να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μπορούμε και το δικαιολογούμε γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δυστυχώς η υποστελέχωση που έχει το Λιμενικό Ταμείο δεν το αφήνει πραγματικά να αναπτύξει όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να μπορούσε να αναπτύξει ένας φορέας ο οποίος ασχολείται με την δεύτερη σημαντικότερη πύλη εισόδου για τα νησιά μας, γιατί μιλάμε για το νησί της Νησίρου και Αστυπάλαιας. Η αύξηση των τελών του ISPS σίγουρα είναι ένα σημαντικό βήμα, γιατί θα επιφέρει εννοείται έσοδα επιπλέον για το Λιμενικό Ταμείο. Είπε πολύ σωστά ο κύριος Αυρίθης ότι είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, οπότε σίγουρα όλα αυτά τα έσοδα θα πρέπει να διατεθούν στις νέες εγκαταστάσεις που θα διαμορφωθούν και πρέπει να διαμορφωθούν, έπρεπε πόσο μάλλον ήδη να έχουν διαμορφωθεί, και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα ήθελα να τονίσω, ότι δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια χάθηκε ένα πολύτιμο χρονικό περιθώριο που υπήρχε τα δύο χρόνια που η Σέγγεν ήταν κλειστή λόγω κορονοϊού, να έχουν γίνει επιδιορθωτικές παρεμβάσεις στη Σέγγεν, υπήρχε άπλετο χρονικό περιθώριο, να έχουν γίνει συναντήσεις με όλους τους φορείς, να έχουν βρεθεί λύσεις και να έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση στη Σέγγεν. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε και είναι κάτι που πραγματικά με λυπεί και με στεναχωρεί, διότι βιώσαμε όσα βιώσαμε το περσινό καλοκαίρι. Φέτος θα έπρεπε ήδη να έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε επιδιορθωτικές παρεμβάσεις, γιατί μόνο αυτές μπορούμε να κάνουμε αυτή τη χρονική περίοδο, γιατί ο χρόνος δεν κυλάει υπέρ μας. Σε λίγες μέρες φεύγει ο Φλεβάρης, θα μπει ο Μάρτης, έχουμε στην ουσία ένα μήνα πριν ξεκινήσει και επίσημα η τουριστική περίοδος, οπότε πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε εκτεταμένες παρεμβάσεις, όπως είπε ο κύριος Αμβρίθης. Μπαίνοντας λοιπόν το τρίτο τρίμηνο, βλέπουμε να έχουμε αυξημένα έσοδα, έσοδα πολύ ικανοποιητικά για τον φορέα, καθότι φέτος, μάλλον η χρονιά που πέρασε το 2023, είχαμε πολύ αυξημένη κίνηση και αυτό είναι ευχάριστο για όλο το νησί μας. Πραγματικά αυτό που θα ήθελα να προτείνω στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου είναι να γίνει άμεσα μια συνάντηση με όλους τους φορείς που εμπλέκονται για την Σέγγεν και πραγματικά να δούμε πώς μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε για να μην επαναληφθούν οι σκηνές που είδαμε πέρυσι να εκτελήσονται στη Σέγγεν. Καθώς επίσης να δώσουμε εκτός από την Σέγγεν, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το λιμάνι της ΚΟ, να δώσουμε την προσοχή και στα υπόλοιπα λιμάνια να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους επισκέπτες μας, αλλά και να είναι έτοιμα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς για όλους τους χρήστες των λιμένων. Ευχαριστώ πολύ. Το Λιμενικό Ταμείο και τα λιμάνια της ΚΟ, γιατί εμείς για λιμάνια θα μιλήσουμε, εδώ από ό,τι φαίνεται παίζουν σημαντικό ρόλο, σπουδαίο, πρωτεύοντα ρόλο, σε ό,τι αφορά και ακόμα και σε γεωστρατηγικές τύπου συμφωνίες
και κατευθύνσεις που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, με τη γείτονα χώρα κτλ. Και εδώ πρέπει να δούμε τι ρόλο θα παίξει και το λιμενικό ταμείο, σε ποια κατεύθυνση θα προωθήσει τις όποιες αποφάσεις του, αν αυτό θα ωφελήσει τελικά το λαό της ΚΟ συνολικά, αν θα ωφελήσει το λαό της γείτονας χώρας. Σίγουρα πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις στο κομμάτι της Σέγγεν, γιατί πέρα από το κομμάτι της τελέχωσης που αφορά βέβαια ένα άλλο Υπουργείο, δεν αφορά το Λιμενικό Ταμείο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σίγουρα και εμείς πρέπει να παρέμβουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγουμε και συνωστισμό του κόσμου και συγχρονισμό οχημάτων, γιοταχή και την αγανάκτηση που μπορεί να, πώς το λένε, να αισθάνονται, να ζουν και όποιοι κάτοικοι, επαγγελματίες εκεί στην περιοχή. Ανεβάζει το θαλάσσιο τουρισμό στο ύψος και σε ένα υψηλότερο επίπεδο και θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις που θα ήθελε να κάνει, που έχει αποφασίσει με την όποια ομάδα του να κάνει, θα πρέπει να είναι άμεσες και λειτουργικές, πρακτικές. Αυτό που ζητάμε ποιο είναι, να μπορέσουμε να δώσουμε στην ΚΟ από την θαλάσσια προσέλευση, από αυτή τη μεριά, το επίπεδο που μας αξίζει, την τουριστική ποιότητα που μας αξίζει, γιατί η ΚΟΣ ξέρουμε ότι βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο και όπως είπατε και ήδη εσείς που αναφέρθηκε η κυρία Μακρύ, είναι η πρώτη σημαντική είσοδος πύλη. Οπότε τι έχουμε να κάνουμε, αυτά που προανέφερε ο κύριος Αυρίθης, να τα κάνουμε πράξη. Έτσι και ίσως και με τη βοήθεια, αν όλα πάνε καλά και λειτουργήσει σωστά η βίζα και βρούμε ένα μοτίβο να μπορεί ο πελάτης να έρχεται να μένει 7 μέρες και να επιστρέφει στη χώρα του, ίσως να πετύχουμε και αυτή την επιμήκυνση που φωνάζουμε χρόνια, εφόσον δεν τα καταφέραμε με τη Ryanair. Για την αύξηση επίσης των τελών ελιμενισμού, οι οποίοι παραμένουν υπό τον κρατικό έλεγχο και παραμένουν σταθεροί, μάλλον σταματημένοι θα πω τη λέξη, εδώ και 20 χρόνια, σε ένα λιμάνι που η αξία του για αυτούς είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα τέλη είναι όχι, είναι γελία, είναι αστεία τα τέλη ελιμενισμού και θα γίνει μια προσπάθεια από κοινού στο να προσπαθήσουμε να ανεβούν αυτά τα τέλη.